Στην Τράπεζα Κύπρου μεταφέρεται τελικά το σύνολο των δανείων τη Λαϊκή Τράπεζα με βάση το νέο διάταγμα εξηγένση που εξέδωσε χθε βράδυ η Κεντρική Τράπεζα και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα τη Δημοκρατία. Το σχετικό διάταγμα ανεβάζει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τη συμβολή των ανασφάλιστων καταθετών τη Λαϊκή, οι οποίοι κινδυνεύουν πλέον να λάβουν παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό του ανασφάλιστου ποσού μετά την διαδικασία εκαθάριση γιατί όλα τα δάνεια τη Λαϊκή θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Κύπρου. Ωστόσο, για του καταθέτε που είναι και δανειολήπτε, με ποσά πάνω από τι 100.000 ευρώ, προβλέπεται σαφώ πλέον ευνοϊκή ρύθμιση σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση για κούρεμα όλων των καταθέσεων πάνω από 100.000 ευρώ, αφού πλέον θα γίνεται άμεσα συμψηφισμό δανείου και κατάθεση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση κατά την οποία ένας έχει κατάθεση 150.000 ευρώ και ταυτόχρονα έχει δάνειο 200.000 ο συμψηφισμός, όπως εξηγεί ο Υπουργός Οικονομικών Μιχαλής Αρής, θα έχει ως αποτέλεσμα άμεση ελάφρυση του δανείου. Οι 100.000 που έχει, είπαμε, είναι ασφαλισμένες, δεν μπαίνουν σε κανέναν από αυτούς τους υπολογισμούς. Μετά βλέπουμε τι καταθέσεις έχω παραπάνω από τις 100.000 σε αυτήν την περίπτωση, όπω έχετε πει, να καλό, είναι 50.000. Αν 200, εξακολουθώ να χρωστώ 150. Με βάση το διάταγμα, όλα τα καταστήματα τη Λαϊκή Τράπεζα θα λειτουργήσουν κανονικά την ερχόμενη Τρίτη 2 Απριλίου μαζί με το προσωπικό που τα στελεχώνει, αλλά υπό την ιδιοκτησία τη Τράπεζα Κύπρου, στην οποία δεν μεταβιβάζονται από την Λαϊκή σε περίπτωση πελάτη όπου το σύνολο των καταθέσεων του υπερβαίνει τι 100.000 ευρώ, το επιπρόσθετο ποσό τη κατάθεση παραμένει στην Κακή Λαϊκή Τράπεζα. Όλα τα δάνεια και επιστοτικέ ευκολύνσει των πελατών τη Λαϊκή Τράπεζα μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου εκτό του ποσού που αναλογεί στι που παρέμειναν στην Κακή Λαϊκή Τράπεζα. Ρητό εξαιρούνται όλε οι καταθέσει των υποκαταστημάτων τη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπω επίση και η πώληση των εργασιών των θηγατρικών και των υποκαταστημάτων τη Λαϊκή Τράπεζα στη Βρετανία και αλλού στο εξωτερικό. Δεν μεταβιβάζονται μετοχέ σε θηγατρικέ εταιρείε τη Λαϊκή, οι οποίε έχουν συσταθεί σε δικαιοδοσίε εκτό τη Κυπριακή Δημοκρατία. Αντιθέτω, στην Τράπεζα Κύπρου μεταβιβάστηκαν ήδη. Όλες οι ασφαλισμένες καταθέσεις των πελατών μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ κατά τις 26 Μαρτίου 2013. Ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων που ανήκει σε πιστοτικά ιδρύματα, την κυβέρνηση, δήμους και οντικά συμβούλια και σχολεία και άλλους δημόσιους φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, φιλαθροπικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και καταθέσεις που ανήκουν στην JCC. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις ύψους 9,2 δισεκατομμύρων ευρώ προς τον Έλα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας στην Τραπεζα Κύπρου υπερβαίνει την τελική αξία των υποχρεώσεών της, τότε η Κεντρική Τράπεζα υποχρεώνει την Τραπεζα Κύπρου να εκδώσει μετοχές κατηγορίας Α προς την Λαϊκή Τράπεζα. Την ίδια στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι προς πόλης είναι πλέον όλες οι θηγατρικές και υποκαταστήματα Λαϊκής και Κύπρου στο εξωτερικό. Με πρώτα τα υποκαταστήματα της Λαϊκής στην Βρετανία. Με μια άλλη διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτή που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, ενεργοποιήθηκαν με το διάταγμα που εξέδωσε χθε η κεντρική η αποξένωση του υποκαταστήματο τη Λαϊκή. Δεν πουλά με του καλύτερου όρου, επομένω μπορεί να σου πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά σίγουρα η πολιτική μα πρέπει να είναι ότι αυτό που εκάμαμε ήταν υπερβολική επέκταση, μα εξέθεσε και τώρα είναι καιρό να τραβήξουμε πίσω. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργό Οικονομικών, αναφερόμενο στο θέμα των νεκρών εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ από την Κύπρο, τόνισε ότι ανάλογα θα εμπλακεί και ο φόρο εισοδήματο στι περιπτώσει που στην εφορία δηλώνονταν μικρότερα εισοδήματα, τα οποία δεν δικαιολογούν αυτά που έφυγαν στο εξωτερικό. Άφησε μάλιστα σαφώ να νοηθεί ότι δεν θα υπάρξει φορολογική αμνηστία. Ε, εγώ δεν πιστεύω σε φορολογικέ αμνηστίε για να είναι χρόνια. Ο κύριο Σαρή διέψευσε εξάλλου τι πληροφορίε για νέε μειώσει μισθών στο δημόσιο τομέα, αλλά δεν απέκλεισε να γίνουν μειώσει στην περίπτωση κατά την οποία δεχτούν κάτι τέτοιο και συμφωνήσουν από μόνοι του, ανάλογα με την υπηρεσία, οι ίδιοι δημόσιοι υπάλληλοι.